Σήμερα είχαμε μία προσωπική επιτυχία του Νίκου Σταυρέλη. Μία επιτυχία σε θέμα του οδοφωτισμού, σε αυτό που πάντα το βάφτιζε ως σκανδαλώδη σύμβαση. Το φώναζε προεκλογικά, το φώναζε και μετά, ότι αυτή τη σύμβαση θα την παλέψω όσο δεν γίνεται για όφελος των δημοτών και για όλη την Κόρινθο. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε την συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο λύνει οριστικά τον γόρδιο δεσμό της Σύμβασης Ενεργειακής Αναβάθμισης, με όφελος 600.000 ευρώ για τον Δήμο Κορινθίων. Ήταν η μεγαλύτερη διαπραγματευτική επιτυχία στην ιστορία του Δήμου Κορινθίων. Και αυτό ήταν η απάντηση προς όλους αυτούς που έλεγαν ότι δεν γίνονται αναθεωρήσεις, προς όλους αυτούς που έλεγαν για καταστροφές και ότι θα οδηγηθεί ο Δήμος στο σκοτάδι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Έδωσε τη μάχη ο Νίκος Σταυρέλης μαζί με τους συνεργάτες του και κατάφερε να πετύχει να φέρει στο Δήμο Κορινθίων 600.000 ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για να υλοποιήσει έργα που ο Δήμος θα προτείνει στην εταιρεία. Έργα για όλους τους δημότες, για όλους τους Κορίνθιους. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Νίκου του Σταυρέλη. Μία προσωπική νίκη για όλους τους Κορίνθιους. Η σύμβαση δεν αλλάζει, θα ολοκληρώσει μέχρι τον Οκτώβριο ο εργολάβος όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε επισημάνει και έχουμε συζητήσει μαζί του. Και θα μας, μέσω μιας εταιρείας τους, θα μας προσφέρουν έργα άνω των 600.000 ευρώ. Ο Νίκος Σταυρέλης έχει πει και έχει τονίσει προς όλους ότι δεν καταλαβαίνει από συμφέροντα και από εκβιασμούς. Έχει πει ότι θα παλεύει μόνος του μέχρι το τέλος για ό,τι χρειαστεί. Αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. Αυτό φάνηκε και στη σύμβαση αυτή. Παλέψαμε, πάλεψε ο ίδιος προσωπικά, διαπραγματεύτηκε μέχρι το τέλος σε όλα τα επίπεδα και πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι ο τολμώνικα ο Νίκος Σταυρέλης πάλεψε ένα μεγάλο έργο και έφερε στους Κορίνθιους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.